Γεια σας σκορπίδι μου και καλώς ήρθες στο μηνιαίο Energy Focus για τον Μάιο του 2024. Καλό μήνα σκορπιδάκι μου, πάμε να δούμε πώς θα πάει η φασούλα και εδώ πέρα μου δείχνει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν γίνεται να σας καλύψει όλους αυτό που θα σας πω. Παρ' όλα αυτά σίγουρα είτε λίγο είτε πολύ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα διακρίνετε μια ψιλοένταση στη ζωή σας. Ίσως να μην ξέρετε για ένα χρονικό διάστημα ποιος είναι φίλος και ποιος είναι εχθρός. Αν και δεν βλέπω εδώ πέρα μόνο κοντινά σας πρόσωπα, βλέπω και γενικότερα το ευρύτερο σας περιβάλλον ότι ίσως δημιουργήσει κάποια μικρό προβληματάκια. Από εκεί και πέρα έχω κάποια πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα να σας πω. Και το βασικότερο είναι προσοχή μεγάλη, μην τρέχουμε στα τμήματα παιδιά. Δεν κάπως... Όταν βλέπω τις κάρτες σου, αποφεύγω να τις βλέπω γιατί ακούω καυγάδες, ακούω φωνές δυνατές. Ακούω φωνές σε διαδρόμους πολυκατοικιών, ακούω φωνές σε σχολεία, ακούω φωνές σε ιδρύματα, ακούω φωνές σε αστυνομικά τμήματα, ακούω φωνές στον δρόμο, στο δωμάτιό σου, ακούω φωνές σε αμάξια, αυτοκίνητα, ακούω φωνές γενικότερα. Εδώ πέρα υπάρχει καυγάς, ξεκάθαρο, χοντρός, κακός καυγάς, που καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να ακούσουμε και ήου, ήου. Και εδώ πέρα ξεκάθαρα επίσης για να το πάρει το ποτάμι. Δεν ξέρω αν έχεις προβλήματα με κάποιο άτομο ή κάποια άτομα, αν υπάρχουν αντιμαχίες δικαστικές, νομικές και τέτοια πραγματάκια. Αλλά εδώ πέρα για κάποια σκορπίδια βλέπω ότι υπάρχει και δέσιμο παιδιά. Τώρα, θα μας δέσουνε, θα τους δέσουμε, θα σε γελάσω. Η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να ξέρω βασικά, ψέματα σου λέω. Προφανώς είναι λογικό να μην μπουν ξαφνικά όλοι οι σκορπιοί του κόσμου στο κρατητήριο. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται το πω εγώ. Εντάξει, δεν γίνεται δηλαδή αυτό. Αλλά με κάποιον τρόπο τέλος πάντων θα δικαστείς μέσα εισαγωγικά, ακόμα και αν είναι από ανθρώπους, ακόμα και αν σε δικάσει η διαχείριση της πολυκατοικίας που για 2 μήνες δεν έχει δώσει τα κοινόχρηστα, ξέρω εγώ. Κατάλαβες θέλω να σου πω. Βλέπω προβλήματα, βλέπω ανησυχία, βλέπω ανθρώπους να λένε ο καθένας το δικό του. Βλέπω να μην τα βρίσκεις με κάποια άτομα, βλέπω να αναρωτιέσαι κιόλας πώς μπορούν οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα για πολλούς μου δείχνει ότι είναι μια ιστορία όλο αυτό που πολύ καιρό, αρκετό καιρό, δεν σου λέω αιώνες, ούτε 100 χρόνια. Σου λέω όμως ότι μπορεί να υπάρχουν, να είναι ένα θέμα που σε απασχολεί μήνες ή έως 1-2 χρόνια. Ίσως να έχει να κάνει και με πρακτικά, οικονομικά, σπιτιού θέματα, να είναι τίποτα κληρονόμοι εδώ πέρα που σφάζονται στο δικαστήριο. Γιατί εδώ πέρα γίνεται χαμός σου λέω. Γενικά παιδιά θέλει λίγο προσοχή, γιατί καμιά φορά γενικά θέλει προσοχή. Εντάξει, θέλω να σου πω σκορπιέ, λίγο πρέπει να περιορίσουμε τα νεύρα μας και την ένταση. Και μπορεί να μην είσαι εσύ πάντα που έχεις τα πολλά τα νεύρα και μπορεί να μην είσαι εσύ πάντα το άτομο που προκαλεί, αλλά υπάρχουν και τρελοί γύρω που χωρίς λόγο και αιτία μπορεί να σου επιτεθούν λεκτικά, αλλά και πρακτικά. Ειδικότερα αν έχεις, ας πούμε, αυτό το πρόβλημα που σου λέω, που προσπαθείς τέλος πάντων να το ισορροπήσεις, έχει να κάνει με κανέναν τρελαμένο στην πολυκατοικία σου ή κανέναν τρελαμένο πρώην ή κανέναν τρελαμένο στη δουλειά σου. Υπάρχουν τρελαμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπω ότι μια λάθος κίνηση, δεν νομίζω ότι είναι πληροφορία που μαθαίνουμε εδώ, είναι ή κάτι που βλέπουμε ή κάτι που γίνεται. Δηλαδή είναι κίνηση. Δεν είναι πληροφορία. Δεν είναι ότι κάποιος έρχεται και σου λέει κάτι. Αυτό νομίζω εγώ. Ή ακόμα και αν κάποιος σου λέει κάτι, υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία. Δηλαδή, αν εσύ πολύ καιρό τώρα προσπαθείς να κάνεις χωριό με τον κόμενό σου, αλλά δεν τα πάτε πολύ καλά, έχεις την υποψία ότι κάτι άλλο παίζει, ή πάντα ήταν ψιλοτσαούσεις, ξέρω εγώ, και τέτοια πραγματάκια. Σου έρχεται και μια φωτογραφία στο κινητό από μια φίλη σου που τον δείχνει με άλλη και γίνεται χαμός το ίσωμα. Κατεβαίνεις εσύ στο μαγαζί, την πιάνεις αυτή ατομαλή. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Γίνεται εκεί ένα τουρλουμπούκι, γινόμαστε όλοι λίγο κόλος, μας πετάνε και έξω από το μαγαζί, έξω από το μαγαζί περιμένει ήδη η αστυνομία ήου ήου ήου, να σε μία και καλή μέσα στο κρατητήριο έστω και για λίγο, να σε, και έχεις μπλέξει με τη δικαιοσύνη. Για κάποιους άλλους βεβαίως μπορεί να μην είναι αστυνομία, μπορεί να είναι νόμοι. Να υπάρχουν άνθρωποι που σε εκβιάζουν, ότι και θα σου φέρει την αστυνομία
που έχεις κάνει αυτό και έχεις κάνει εκείνο και αυτό είναι παράνομο και το άλλο είναι παράνομο και εσύ είσαι παράνομος και εγώ είμαι παράνομος και όλοι είμαστε παράνομοι. Μπορεί να έχει να κάνει με το δίκαιο. Αυτό είναι δίκαιο, αυτό είναι άδικο, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι σωστό. Πήγες με κεράτωσες, τι είναι αυτά που κάνεις. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ξέρεις ότι από Σκορπιό μεριά υπάρχει η τάση να ανέβουν οι τόνοι και να καταφύγουμε με κάποιον τρόπο στην δικαιοσύνη για να βρούμε μια ακρούλα. Και ξαναλέω, Σκορπιέ, θυμίσουμε, δεν θα είστε πολλοί, θα είστε πολύ λίγοι, αλλά είτε εσάς είτε κάποιον γύρω σας, έστω και για μία νύχτα θα σας δέσουν ή έστω και για μία μέρα θα σας πάνε για μια εξακρίβωση στοιχείων, οπότε ξέρεις και με το που βλέπεις μπάτσους ας πούμε, κάπου δεν σκέφτεσαι όλο το υπόλοιπο, αστυνομικά τμήματα, κάγκελα, λες τώρα μπλέξαμε, μας δέσανε λες. Εδώ πέρα προσοχή μεγάλη και στα αγοράκια τα σκορπιδάκια που βλέπω, μην ρίξουμε καμιά φάπα για ψήλου πίδημα σε κάποιον που απλά μας έκλεισε το πάρκινγκ μας για 5 λεπτά. Προσοχή μεγάλη, βλέπω μία κίνηση που είναι μικρή. Εντάξει, για πολλούς είναι μεγάλη προδοσία. Σίγουρα, δεν διαφωνώ. Αλλά για πάρα πολλά σκορπίδια βλέπω ότι είναι ψήλου πίδημα, ότι είναι ένα μικρό πράγμα το οποίο το κάνουμε την τρίχα τριχιά που λέει. Κατάλαβες, και δημιουργούμε μεγάλο πρόβλημα, δημιουργούμε μεγάλη ένταση, υπάρχει μεγάλη ασυμφωνία. Ο καθένας υπερασπίζεται την άποψή του, αλλά παράλληλα προσπαθεί η άποψή του να μην είναι απλά μια άποψη, είναι ένα αντίλογος. Δηλαδή, κανείς εδώ πέρα δεν φαίνεται να είναι διαλλακτικός. Όλοι κάπως βάζουμε το λάδι στη φωτιά. Μου θύμισε όλο αυτό, παιδιά, την ταινία. Καλά, πώς μου ήρθε αυτή, ξέρεις, μου ήρθε μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό. Από την ταινία την παλιά με τη Μάρο την Κοντούρε και τον άλλον με το καπελάκι του που έφευγε, θα πάρω το καπελάκι μου και θα φύγω, που είχε την τρελή την από πάνω και της έριχνε βρωμόνερα πάνω στα ρούχα στην μπουγάδα και έβγαινε αυτή έξω από το μπαλκόνι και την έκραζε και κραζόντουσαν εκεί πέρα και τέτοια μου έρχονται. Θα μου πεις, Λενάκη, δεν είναι αστείο. Εντάξει, το καταλαβαίνω βρε παιδιά, δεν είναι αστείο. Σίγουρα θα παρουσιαστεί μεγάλη αστάθεια, θα υπάρξει ταραχή. Δεν θα είναι και πολύ αστείο, αλλά όταν θα το βλέπουμε μετά από μακριά, κάποια στιγμή θα γελάμε, να είσαι σίγουρη και σίγουρος. Οπότε, θα υπάρξουν κάποια προβλήματα, μην φτάσετε στα άκρα, προσοχή με τα νεύρα σας, όλοι, κορίτσια, αγόρια, γιατί όπως και να είστε, να είναι, εσείς στα σκορπίδια έχετε και ένα ταπεραμέντο εδώ που τα λέμε και άμα βοηθάνε και οροσκόποι και σελήνες και όλα τα άλλα, μπορεί να είστε, πώς να σου πω, μπόμπες. Εκρηκτική κατάσταση εδώ και δράμα, θέλω να το ξέρεις. Και μετά θα περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεπλέξουμε. Τρεις μήνες, τρία χρόνια. Αν τώρα παίζει δικαστήριο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνεται πάλι κόλλος και να μην βρεθεί άκρη εντωμεταξύ. Οπότε πάλι σε κακό θα έχει βγει, θα περιμένεις πάλι 8 μήνες για την επόμενη δικάσιμη και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, για ένα μικρό πραγματάκι, δεν θα συνεπάρει όλη αυτή η ενέργεια όλους τους τομείς της ζωής σου από ό,τι καταλαβαίνεις, αλλά παράλληλα το να έχουμε ανοιχτή μια κατάσταση στην οποία υπάρχει τόση ένταση, ξέρεις, είναι ενοχλητικό. Δηλαδή, ακόμα και με τη γειτόνισσα να τσακωθείς, εκεί 5 λεπτά, μωρή σκύλα, μωρή τσούλα, μωρή το ένα, μωρή το άλλο, γιατί έτσι, γιατί και οι δύο έχετε τα νεύρα σας και περνάτε μαζί κλιμακτήριο, ξέρω εγώ. Ακόμα και αυτό να γίνει, όπως καταλαβαίνεις, μετά δεν θα βγαίνεις από το σπίτι. Θα βγαίνεις, δεν είναι θα πας στο σούπερ μάρκετ, αλλά θα ρίχνεις μια ματιά. Μη βγαίνει και αυτή εκείνη την ώρα και πέστε μούρι με μούρι. Οπότε με μια λογική θα είσαι εγκλωβισμένη μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Μη τύχει και κατέβεις να πούμε με το ασανσέρ και με το που ανοίξει την πόρτα είναι αυτή. Θα το έχεις στο νου σου. Καταλαβαίνεις. Okay. Λοιπόν. Αυτό το 8 of Swords κάποιον θα δέσουν. Είναι δεδομένο, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Κάποιον θα δέσουν, ναι. Και δεν βλέπω μόνο χειροπέδες που το βλέπω για έναν άνθρωπο ή δύο, ή τέλος πάντων, εντάξει, χειροπέδες δεν ξέρω πώς δουλεύουν αυτά. Χειροπέδες μου ακούγεται και λίγο ότι πάει σε ακραίο περιστατικό. Αλλά μπορεί. Γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και υπάρχουν σκορπιοί που ασχολούνται με πράγματα που δεν είναι λογικά και δεν είναι νόμιμα. Εντάξει, όπως υπάρχουν και καρκίνοι και εχθείς και κρυοί και δίδυμοι και όλοι αυτοί,
Δεν είναι ότι όλοι οι παράνομοι, να πούμε, είναι ένα συγκεκριμένο ζώδιο. Οπότε εδώ πέρα βλέπω και τη χειροπέδα, βλέπω και το κάγκελο, βλέπω και την προσαγωγή, βλέπω και την, πώς τη λένε αυτό το απλό, το σύσταση και τη σύσταση. Βλέπω και το δικηγόρο που μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο για να λύσεις κάτι εξωδικαστικά με την τρελή τη γειτόνισσα που εδώ και 2 μήνες έχει πρίξει τα παπάκια. Και ξαφνικά σταμάτησε να μιλάει, έπεσε σιωπή, σιωπή. Και σου κάνει τίποτα ασφαλιστικά μέτρα. Α, και αυτό, ασφαλιστικά μέτρα εδώ παίζουνε. Και σίγουρα, παιδιά, στους ανθρώπους που έχετε πρόβλημα με κάποιους ανθρώπους στη ζωή σας που έχουν πρόβλημα με τα νεύρα τους και βλέπετε ότι χωρίς λόγο και αιτία, ενστικτοδός σχεδόν σας επιτίθενται λεκτικά ή με οποιοδήποτε τρόπο, ψυχικά, οποιοδήποτε τρόπο, τα ασφαλιστικά μέτρα μπορεί να κοστίζουν κάποιο χρηματικό ποσό, αλλά ενδεχομένως να σας βοηθήσουν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά όπως και να έχει, μας δείχνει και ασφαλιστικά μέτρα. Κάποιος που δεν επιτρέπεται να έρθει κοντά σου, δεν επιτρέπεται να σε δει, συνέχεια είναι στη γωνία του σπιτιού σου εδώ και 2 μήνες. Πότε θα τον πετύχεις, πότε θα σου μιλήσει, πότε. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μας μιλάει εδώ για τον καθένα από εσάς. Για κάποιους δηλαδή, φαντάσου, μου μιλάει ακόμα και για πράγματα επαγγελματικά, προβλήματα επαγγελματικά που προσπαθείς πολύ καιρό να φέρεις στα ίσα τους, να τα διαχειριστείς με λεπτές κινήσεις ενδεχομένως, να τα ισορροπήσεις, δεν ξέρω τι προσπαθείς να κάνεις. Και ξαφνικά γίνεται ένα καυγά στο γραφείο, τα βάζετε όλοι με όλους και φτάνει η όλη υπόθεση στο αφεντικό. Φτάνει στο αφεντικό. Κάτω. Κατάλαβες. Δεν έχει απομόνωση επίσης για κάποιους. Μέχρι ακόμα. Ρε, μας βλέπετε από τις φυλακές. Πολύ κάγκελο. Ρε, άμα υπάρχει κάποιος που μας βλέπει από τη φυλακή ή κάτι τέτοιο, στείλτε. Γιατί αυτό μπορεί να είναι καυγάς και μέσα στη φυλακή και απομόνωση που σκέφτηκα. Τι έχω δει σήμερα. Όπως και να έχει, παιδάκια, να ξέρετε, από εδώ πέρα υπάρχουν θεματάκια, νευράκια, καυγάδες, άνθρωποι που θέλουν να περάσει το δικό τους. Χαίρομαι με μία λογική που βλέπω τη δικαιοσύνη, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή η δικαιοσύνη μου δίνει να καταλάβω ότι με κάποιον τρόπο όλο αυτό θα έρθει μία εξωτερική ενέργεια και θα το διευθετήσει με κάποιο τρόπο. Θα διευθετηθεί. Και θα υπάρξει δικαιοσύνη, εύχομαι και ελπίζω. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, Σκορπίδι μου. Πάρα πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνεις, να δεις και ζώδιο και οροσκόπο αλλά και σελήνη, γιατί εδώ πέρα μας δείχνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μια πολύ συγκεκριμένη προειδοποίηση, δηλαδή. Βλέπεις, πολύ λίγο μας μιλάει για τα οικονομικά σου και για όλα αυτά. Η ψυχολογία, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι λίγο ανάστα ο κύριος, γιατί όπως σου είπα, όπως και να έχει, με αυτό το πράγμα είτε ασχολείσαι είτε δεν ασχολείσαι, σου δημιουργεί και μια εσωτερική ένταση. Ακόμα και όταν δεν ασχολείσαι, ξυπνάς και σκέφτεσαι πώς θα το λύσεις. Ξυπνάς και σκέφτεσαι πώς θα πεις για 5η φορά στη γειτόνισσα ότι μη βάζεις τα κούνια, να πούμε, 5 ώρα το πρωί και περπατάς πάνω από το κεφάλι μου μισή ώρα, ή ότι τα υδραυλικά σου έχουν πρόβλημα και πρέπει να τα φτιάξεις γιατί περνάει. Στάζει το ταβάνι μου, ρε παιδί μου, έχει νερά το ταβάνι και στάζει. Στο έχω πει τόσες φορές, με έχεις γράψει στα παπάκια σου κι εσύ. Πρέπει να σου το πω ξανά, τσαντίζομαι και μόνο πρέπει να το κάνω, την προηγούμενη φορά τσακωθήκαμε. Πώς πρέπει να γίνει, πώς να πάω στην πολεοδομία. Δεν ξέρω βασικά καν πώς λύνονται αυτά. Αλλά κατάλαβες. Φεύγω τώρα γιατί έχω αρχίσει να πηγαίνω σε άλλα παραδείγματα. Μπράβο μου. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Καλό μήνα να έχεις. Like, subscribe, comment και share. Και όπως είπαμε, ζώδιο, οροσκόπο και σελήνη οπωσδήποτε. Φιλάκια. Bye.